μήνες ακόμα και κάνει κυρίως εξωτερικά θέματα τα οποία η ίδια λέει. Α, δεν βγαίνει στο πλατό η καημένη πια. Όχι, την έβγαλε, την έβγαλε. Όχι, εσύ μπορεί. Την είχε βγάλει. Α, ναι, την έχει βγάλει. Ναι, δεν την βγάλει συχνά. Μακιγιάρισμα. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Δύο λεπτά τώρα. Η Κωνσταντίνα τώρα ξεκινάει την τηλεοπτική τη καριέρα. Η συμφωνία τη. Όταν είσαι σε ένα πάνελ και συνεργάτη με μια εκπομπή, η συμφωνία δεν είναι και καλά. Δεν έχει κάνει ο άλλος να είναι όλη την ώρα εκεί. Ναι. Μπορεί η συμφωνία της να είναι να βγαίνει να κάνει και εξωτερικά θέματα και μπορεί μέσα από αυτά να δειχθεί περισσότερο. Η ίδια τέλος πάντων λέει ότι της αρέσουν πάρα πολύ τα εξωτερικά θέματα. Και τα απολαμβάνει. Δηλαδή δεν έδειξε κάποια δυσαρέσκεια. Εντάξει, προφανώς. Αυτό που λέει η Κατερίνα, μπορεί να σε αναδείξει το εξωτερικό θέμα περισσότερο από ό,τι καλά, εννοείται. Και σιγά-σιγά, απλά εμείς τα έχουμε τα κολλήματα αυτά, οι παρουσιαστές και όσοι δουλεύουμε σε εκπομπές, να λέμε ότι όταν είσαι μέσα στο πλατό, όχι, κάποια φορά τα εξωτερικά θέματα. Σου δίνουν περισσότερο. Ναι. Και μπορεί να είναι πολύ καλύτερη. Εμένα μου αρέσει αυτή η κοπέλα. Τη θεωρώ πολύ γλυκιά. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όλα καλά για την Κωνσταντίνα, λοιπόν. Και συνεχίζουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν στέλνεσαι, βλέπω εσύ. Καλή, γιατί έτσι είναι οι νέοι άνθρωποι που βγαίνουν.